Συγχρόνως παρακολουθήσει αυτό το έργο, έχω να κάνω δύο παρατηρήσεις για αυτά που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικά, πάρα πολύ έγκαιρα, πάρα πολύ έγκυρα, ήταν πάρα πολύ σοφά. Είναι και αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ένα κόμμα του 7% κατάφερε και πήρε σημαντικές αποφάσεις, με πλειοψηφίες σημαντικές στην Ευρωβουλή, που είχαν λύσεις σε όλη την κρίση. Οι οικολόγοι, το Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα, στο οποίο συμμετέχουν οι οικολόγοι πράσινοι, ήταν αυτοί που πρότειναν το ευρωομόλογο αντί για το μνημόνιο. Και παρόλα αυτά, παρότι κατάφεραν να πάρουν την πλειοψηφία στην Ευρωβουλή, δεν κατάφεραν αυτή η πρόταση να γίνει κτήμα της Ευρώπης. Δεν κατάφεραν αυτή η πρόταση να παράξει πολιτική. Γιατί οι θεσμοί οι ευρωπαϊκοί είναι χτισμένοι με έναν τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να μην αφήνουν στη δημοκρατία να βρει διέξοδο στη λήψη των αποφάσεων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο είναι το μόνο άμεσα απευθείας εκλεγμένο από τον ευρωπαϊκό λαό όργανο της Ευρώπης, είναι το όργανο που καταβάζει τη μεγαλύτερη προσπάθεια, το μεγαλύτερο διάλογο. Το όργανο όμως που τελικά σε αρκετές περιπτώσεις έχει σοβαρό ρόλο, αλλά σε κρίσιμες υποθέσεις, εκεί που το όραμα των πολιτών μπορεί να ενοποιηθεί, εκεί ξαφνικά χάνει να έχει τις αρμοδιότητες του. Πάβει να έχει τις αρμοδιότητες του. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να παλέψουμε για να το αλλάξουμε χθες. Και σίγουρα σήμερα και αύριο και διαρκώς. Γιατί από αυτό εξαρτάται το μέλλον μας ως Ευρώπη. Και βέβαια, σε αυτή την κρίσιμη περίοδο, όπου οι φυγόκεντρες δυνάμεις του λαϊκισμού έχουν αυτή τη στιγμή δώσει άναδο μέχρι και στο φασισμό, όχι μόνο στην Ελλάδα και παντού, οφείλουμε να κάνουμε πρώτη μας προτεραιότητα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα αυτή τη στιγμή πρέπει και μπορούν να γίνουν ο βασικός μοχλός ανάδειξης της διαφορετικής μας πολιτικής και στρατηγικής. Και πάντοτε για το περιβάλλον. Το περιβάλλον είναι το κοινό μας σπίτι, το περιβάλλον είναι η πρώτη μας προτεραιότητα και είναι αυτό που μας διαφοροποιεί από όλες τις άλλες πολιτικές δυνάμεις, γιατί για εμάς το περιβάλλον σημαίνει δικαιοσύνη. Σημαίνει δικαιοσύνη απέναντι στα παιδιά μας. Και αυτό μπορούμε και οφείλουμε να το παλέψουμε όλοι μαζί, γιατί αλλιώς δεν έχουμε μέλλον. Ευχαριστώ.